και σκύνουσαν εν ημίν και καθάρισαν εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώτα πρώτα να ευχηθώ καλό Τριώδιο. Ευχαριστούμε επίσης. Και τα λέμε καλό Τριώδιο με την πνευματική πατερική έννοια, όπως το λένε τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας. Γιατί το λέγω αυτό? Το λέγω αυτό γιατί όταν η Εκκλησία αρχίζει το Τριώδιο, ο κόσμος αρχίζει αντιτριώδιο. Δηλαδή? Και, δηλαδή, Τριώδιο για τον κόσμο σημαίνει καρναβάλους, ροπηδήματα, είπα, Τριώδιο. Καθόλου περίεργο, αφού ο διάβολος εναντιούται όλων του Θεού και όλων των διαταγμάτων της Εκκλησίας μας και βάνει τα όργανά του να πολιτεύονται έτσι. Έχουμε λοιπόν καλό Τριώδιο. Το δε Τριώδιο αρχίζει με το πρώτο «Τι είναι Τριώδιο», έλεγε ο πατήρ Αγουστίνος. Είναι μία σκάλα που αρχίζει από τη γη και φτάνει μέχρι τον ουρανό. Φτάνει μέχρι εκεί που λέμε μέχρι τα ουράνια, ναι. Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, Άγγελοι ενούσιν εν ουρανείς. Και αρχίζει από τη σκάλα που είναι που λέγεται ταπείνωση, με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Εύχομαι να πατήσουμε καλά το πρώτο σκαλί με την Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε την παρελθούσα Κυριακή, χθες δηλαδή, και να πολιτευόμεθα έτσι καλά. Κρατούμε από το χέρι του Αγγέλου μας, αλλά να προσέχουμε να μην γλιστρήσουμε, γιατί νομίζουμε ότι πηγαίνουμε καλά πνευματικά και απατώμεθα από τον πειρασμό. Καλό Τριώδιο λοιπόν. Εύχομαι να βιώσουμε όλη τη μετάνοια, γιατί η περίοδος μετάνοιας λέγεται η περίοδος του Τριωδίου και ιδιαίτερα η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί τώρα είμαστε στα προπύλαια. Με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή εισερχόμεθα μέσα στο στάδιο το ωραίο που καταλήγει, που φτάνει μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα βιώνουμε το πάθος του Κυρίου, πάμε στο Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Είστε καλά κατά τα άλλα? Γιατί είστε λίγοι σήμερα? Δεν πειράζει. Αν και πειράζει, αλλά και αυτοί που απουσιάζουν, όχι γιατί δεν αγαπούν το Λόγο του Θεού, κάτι έτυχε, κάτι συνέβηκε, αρκεί που δηλώνουν την προθυμία των για την αγάπη στο Λόγο του Θεού. Εδώ που συναντώμεθα μελετούμε την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα μελετούμε το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Πάντα πρέπει να μελετούμε το βιβλίο αυτό, γιατί είναι το εφηρμασμένο Ευαγγέλιο. Είναι τέσσερα Ευαγγέλια, ένα είναι το Ευαγγέλιο είπαμε, αλλά κάθε Ευαγγελιστής το γράφει από τη δική του πλευρά. Το κατά Ματθαίον, ένα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, βλέπετε ένα Ευαγγέλιο, αλλά πώς το βλέπει ο Ματθαίος, από ποια, όχι πώς το βλέπει, από ποια πλευρά το γράφει. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θυμάστε που λέγαμε το κατά συνετιατική, σημαίνει συμφωνία, σύμφωνα. Το Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο, το Ευαγγέλιο κατά τον Μάρκο, κατά τον Λουκάν, κατά τον Ιωάννη, τετραβάγγελον, αλλά ένα Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό φαίνεται σαν μία θεωρία υψηλή. Εφαρμόζεται αυτή η θεωρία, εφαρμόζεται και το βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ξέρετε, καλοί μου φίλοι, το πρόβλημα των Αθέων δεν είναι ο Θεός. Το πρόβλημα των Αθέων είναι οι Άγιοι. Γιατί για το Θεό μπορεί κανείς ελεύθερα να πει, ελεύθερα ανόητο δηλαδή, να πει δεν υπάρχει το Θεό, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά τι θα γίνουμε με τον Άγιο Νεκτάριο, τι θα γίνουμε με τον Πάτερ Παΐσιο, με τον Πάτερ Σαγίου, που τώρα, χθες ήταν ανάμεσά μου, και κάνουν θαύματα. Το πρόβλημα των Αθέων είναι οι Άγιοι, οι οποίοι τι είναι οι Άγιοι? Το εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και το βιβλίο λοιπόν που ερμηνεύομαι πεταχτά
με γοργό το βήμα. Το βιβλίο που ερμηνεύουν πράξεις των Αποστόλων είναι εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο και πολύ ωραία η Εκκλησία το έθεσε τα Ευαγγέλια πρώτα και μετά πράξεις των Ευαγγέλιων για να δείξει ότι είναι δυνατή η εφαρμογή του Ευαγγελίου. Και φυσική συνέχεια. Ναι, μου αρέσει να αναφέρω το παράδειγμα του, από τη φυσική. Ανεβαίνει ο καθηγητής ο φυσικός στην έδρα, λέγει ένα θεώρημα, περίεργο θεώρημα, που δημιουργεί την απορία των μαθητών. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό? Για παράδειγμα, έχω ένα ποτήρι νερό με την ευκαιρία που έχω και το νερό εδώ και μπορώ να πω ότι το ποτήρι αυτό με το νερό θα το γυρίσω ανάποδα και δεν θα γευθεί το νερό. Δεν είναι περίεργη θεωρία αυτή? Ναι. Περιμένετε παρακαλώ, φέρτε μου ένα ποτήρι, ένα γουβά γεμάτο με νερό, με μία τριχιά το κάνω έτσι, ναι, το περιφέρω. Και επεργούν, έλα να θυμηθούμε τα γυμνασιακά, δύο δυνάμεις. Ποιες δυνάμεις? Φυγοκεντρός και τρομόρος. Δυνάμεις. Yeah. Και έρχεται η στιγμή που ο γουβάς με το νερό είναι έτσι. Και όμως δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή το πείραμα αποδεικνύει την αλήθεια του θεωρήματος. Ναι. Και την αλήθεια του Ευαγγελίου την αποδεικνύει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Που είναι το πείραμα στη θεωρία. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο μια υψηλή θεωρία. Ανεφάρμοστη, απεδείχθη στη ζωή των Αγίων, στην πρώτη Εκκλησία και μετέπειτα, γιατί πάντα υπάρχουν Άγιοι, ότι εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Σήμερα βρισκόμεθα στο τέταρτο κεφάλαιο, στον 32 στίχο, το βρήκατε παρακαλώ. Μάλιστα. Πασχίζουν παρακαλώ να κάνω μια καλή κοινωνία οι άνθρωποι σήμερα. Και πάντοτε, αλλά δεν θα το πετύχουν, ενώ η Εκκλησία το πέτυχε αυτό. Ξέρετε πώς έγινε ελευθέρα η Εκκλησία, δηλαδή αποδιωκωμένη, έγινε ελευθέρα. Καλά, έγινε ελευθέρα γιατί γινόταν προσευχή πολύ δυνατή, να φύγουν οι Κέσαρες, και όχι μόνο έφυγαν οι Κέσαρες, οι διώκτε, αλλά η Εκκλησία εκάθισε στο θρόνο των Κεσάρων. Ο πρώτος αυτοκράτορος, Κωνσταντίνος Βασιλεύς. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι επάσχιζαν να κάνουν μια τέλεια κοινωνία, αλλά ήταν θηριωδία η κοινωνία τους. Έβλεπαν το μεταξύ, λίγο παραπέρα, 50 άνθρωποι χριστιανοί που διώκονται, φτωχοί άνθρωποι, αλλά ζουν αγαπημένοι μεταξύ των. Έχουν μια τέλεια, όμορφη κοινωνία, που εμείς αγωνιζόμεθα με τα πλούτη, με στέματα, με μαχαίρι να επιβάλλουμε αυτή την κοινωνία και δεν τα καταφέρουμε. Τι έχουν αυτοί? Και ας πάρουμε το συστημάτων, να το εφαρμόσω. Είχαν την αγάπη μεταξύ τους. Πώς ήταν τώρα η αγάπη των χριστιανών? Το περιγράφει εδώ το κεφάλαιό μας, το τέταρτο, που λέει παρακαλώ. Διαβάζω τον 34ο στίχο. Mm-hmm. «Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία». Ομόψυχη. Ομόψυχοι, ομόφρονες, και η προσευχή των ήταν ενανή στόματι και μία καρδία. Και ακούγεται από το Θεό αυτό. Η δική μας προσευχή δεν ακούεται γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Πώς το λέγει εκεί ο ποιητής του Εθνικού Ύμνου? Εάν μισώνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Ωραίο αυτό. Mm-hmm. Εάν μισώνται οι Έλληνες ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Λοιπόν, κι αν εμείς οι χριστιανοί είμαστε διερημένοι, δεν μας πρέπει ελευθεριά. Δεν μπορούμε να γευθούμε τον Θεό. Δεν ακούγεται η προσευχή μας. Στην πρώτη εκκλησία τα αιτήματα ήταν ακουστά, γιατί, όπως το λέγει εδώ, του δε πλήθους των πιστεψάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Ούτε ανθρωπίνως δεν μπορούμε να συντονιστούμε να κάνουμε κάτι όλοι, ναι, μαζί. Ναι. Ούτε άλλος άσπρο, άλλος μαύρο. Ούτε αδέρφια δαιμονιάζουν. Τι είναι αυτό που λες τώρα? Ποιος σου έβγαλε, ξέρετε, ποιος σου έβγαλε το μάτι, αδερφέ? Γιατί έβγαλε μένα το μάτι? Ο αδερφός μου έβγαλε το μάτι. Ναι. Ούτε αδέρφια δαιμονιάζουν. Τα τρύπα λένε κάποια. Ναι. Εδώ το δε πλήθος των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία.
Οι χριστιανοί γνωρίζονται, αγαπώνται πριν ακόμη γνωριστούν. Μάλιστα. Τώρα όμως που είναι διαιρημένη η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι διαιρημένη, η Εκκλησία είναι μία. Όποιος έρθει από την Εκκλησία αποτελεί αίρεση, δεν είναι διαιρημένη, αλλά δεν απο... η οικογένεια του Θεού, τα παιδιά του Θεού έφυγαν από την αγκαλιά του Θεού, έγιναν αιρετικοί κτλ. Και πρέπει να ευχόμεθα υπέρ των αιρετικών, υπέρ επιστροφής των αιρετικών, ναι. Επιστροφής στην Εκκλησία, όχι να... Τον πεπλανημένο. Ορίστε. Τον πεπλανημένο. Ναι. Αυτό που λέμε στη Θεία Λατρεία και της των πάντων ενώσεως, το οποίο αντιπαρερχόμεθα διάφορα και δεν το προσέχουμε και δεν ευχόμεθα. Παρακαλώ σκεφτείτε εσείς που είστε εδώ, που αγαπάτε το Θεό, για... όταν ακούτε τον ιερέα να λέει της των πάντων ενώσεως προσεύχεσαι για την ενότητα όλου του κόσμου. Είναι κάπου αλλού το μυαλό. Στο Θεό βέβαια, αλλά σε άλλο αίτημα. Άλλο το το πάλι. Η λατρεία είναι διασκεδασμένη. Τι είπα να πει διασκεδάζομαι, σκορπίζω, σκορπισμένη. Η μεν προσεύχεται να παντρευτεί η κόρη της. Ο άλλος προσεύχεται να πετύχει το λαχνό του λαχείου. Ο άλλος προσεύχεται να πετύχει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Ο άλλος... Και ο παπάς λέει να προσευχηθούμε υπέρ της των πάντων ενώσεων και κάνει δεν εύχονται. Πρέπει να κάνουμε υπακοή στον ιερέα, πήγα σε άλλο θέμα τώρα, αλλά αναγκαίο θέμα, πρέπει να κάνουμε υπακοή στον ιερέα σε αυτά που μας λέει να προσευχόμεθα. Για να είναι τα αιτήματά μας, το αίτημά μας στο Θεό, ενενή στόματι και μια καρδία. Για φανταστείτε να πω το ρήμα που μου ήρθε. Πολιορκούμε το Θεό, να τον κυριεύσουμε με ένα αίτημα όλοι. Είναι 50 άνθρωποι στην Εκκλησία και οι 50 να προσεύχονται για το ίδιο αίτημα. Ακούστηκε το αίτημα. Ναι. Είναι... Λοιπόν, να προσευχόμεθα για την ενότητα όλων των χριστιανών και να επιστρέψουν οι διασκορπισμένοι, οι αιρετικοί κλπ. Πάρει στην αγκαλιά του Θεού, δεχόμενοι βέβαια την πλάνη τους, αρνούμενοι την πλάνη τους, να δεχθούν ότι είναι πλανεμένοι να παραδεχθούν, αρνούμενοι την πλάνη τους και να επιστρέψουν πάλι στην αλήθεια. Μάλιστα, του πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία, και εκφραζόταν αυτό στο ότι ό,τι έχω εγώ είναι και δικό σου. Το δικό μου είναι δικό σου. Το δικό σου δικό μου. Τώρα τι λένε? Τα δικά μου δικά μας και τα δικά σου δικά μας. Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Είναι. Όχι, ωραίο αυτό. Να αυτό, θα το ζήλευαν αυτό και οι σοσιαλιστές και τα λοιπά που θέλουν μια τέτοια. Αλλά πρέπει να εφαρμόσουν πρώτα αυτή τη, αυτοί οι ίδιοι. Μάλλον που από μας το πήρανε, αλλά το κύριε, δεν ναι, εφαρμόσουν λάθος. Είναι κλεμμένο. Ναι, ναι. Είχα ακούσει πριν από χρόνια ότι στη Ρωσία ήταν ανιρτημένο σε μια, στην πλατεία μια πινακίδα με το ρητό «Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, όποιος δεν, ναι, δεν πρέπει και να τρώει, όποιος δεν θέλει να εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει». Δεν έγραφαν όμως ότι είναι το Αποστόλου Παύλου. «Ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δέσδια του». Τους άρεσε αυτό το ρητό, ναι. Μάλιστα, ένα μοναστήρι βιώνει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά... Επειδή έχουν την εκτιμοσύνη, Επειδή έχουν την εκτιμοσύνη. Ναι, ναι. Γιατί λέει παρακάτω, σε ένα μοναστήρι δεν πρέπει να λέγει ο μοναχός ή μοναχής, είναι δικό μου. Γιατί λέγει εδώ, για να προχωρήσουμε παρακάτω, ουδέ ίστις των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον είναι. Δεν έλεγε, είναι δικό μου. Αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να επανέλθουμε όλοι οι χριστιανοί σε αυτό. Καθένας να εφαρμόζει την ελεημοσύνη, η οποία ελεημοσύνη πρέπει να είναι όπως πρέπει, γενναία. Δηλαδή η ελεημοσύνη, ένας που παίρνει ένα χιλιάρικο
Εάν το 1 δέκατο το δίνει σε πτωχούς, δεν κάνει τίποτε. Πώς είναι το 1 δέκατο? Κάτω. Ναι. Το δίνει σε πτωχούς. 100 ευρώ, αν παίρνει ένας, ας πούμε, να έχει ένα χιλιάρικο τη γυναίκα, το ναι. Δεν παίρνει. Δεν είναι λεμοσένη. Ναι, αυτό το έκαναν και οι Ιουδαίοι. Την Κυριακή ακούσαμε το Φαρισαίο να λέει από 100 πάντα ως ακτώμε. Αλλά είπε ο Κύριός μας, πρέπει να περισσεύει η δικαιοσύνη μας, η αρετή μας των γραμματιών και Φαρισαίων. Εάν λοιπόν δίνουμε ελεημοσύνη το 1 δέκατο, δηλαδή είμαστε στο επίπεδο των, των Ιουδαίων. Αλλά ο Κύριος είπε πρέπει να περισσεύει, πρέπει να δίνουμε περισσότερο. Τέλος πάντων, είναι οι χριστιανοί που εφαρμόζουν την ακρίβεια. Αυτό το τόνιζε ο πατήρ Επιφάνης ο Θεοδωρόπουλος. Τόνιζε πάρα πολύ την ελεημοσύνη και έλεγε ότι πρέπει να περισσεύει η αρετή μας των γραμματέων και των Φαρισαίων. Τέλος πάντων, και αναφέρει ένα παράδειγμα λοιπόν εδώ για να αποδείξει την κοινοκτημοσύνη. Το παράδειγμα είναι από έναν Κύπριον, τον Βαρνάβαν. Ευγενέστατοι άνθρωποι αυτοί οι Κύπροι. Ναι. Παραλείψαμε, για πάτε στο στίχο 34, ουδέ γαρ εν δεΐστις ειν εν αυτής. Δεν υπήρχε φτωχός. Να πως καταργείται η πτώχεια. Όταν το μοιραζόμαστε εκείνοι που έχουν. Να, ορίστε. Όταν μοιράζονται εκείνοι που έχουν, με αυτούς που δεν έχουν. Ναι, μάλιστα. Ένα άλλο μου κάνει εντύπωση, ότι μια τέτοια ζωή των χριστιανών είναι το καλύτερο κήρυμα. Θα έλεγα δεν χρειάζεται κήρυμα, κηρύττει η αγάπη. Γι' αυτό και λέει ένα χωρίο που πρέπει πολύ να το παρατηρήσουμε στο 33ο στίχο, ότι αυτή η ζωή έδινε δύναμη στους Αποστόλους να κηρύξουν τη βεβαιότητα, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Για να διαβάσουμε το χωρίο 33. Και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριο οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Τι πάνε πει με μεγάλη? Από το ότι έβλεπαν τα πνευματικά τους στέκαναν οι χριστιανοί, είχαν τέτοια αγάπη μεταξύ των, είχαν τέτοια ακτιεμοσύνη λοιπά, αυτό τους έδινε κουράγιο, δύναμη. Έτσι, για να κηρύξουν με πιο δύναμη το Ευαγγέλιο. Είναι αληθινό το Ευαγγέλιο. Και πού φαίνεται η αλήθεια του Ευαγγελίου? Όχι στο κήρυμα μας, στη ρητορία, αλλά σε αυτό που βιώνεται. Να, αυτοί που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, να πως ζουν. Είναι σημαντικό αυτό το χωρίο. Το καταλάβατε? Άκουτε. Και δυνάμη πολύ, με δύναμη πολύ, απαιδίδουν το μαρτύριο. Κήρυταν το μαρτύριο, τη μαρτυρία δηλαδή, οι Απόστολοι. Ποια μαρτυρία, ποιο κήρυγμα? Της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί δεν μπορούμε να κηρύττουμε Θεό αληθινό, ανασκημένο, όταν εμείς ζούμε μία θαμένη ζωή. Μία πεθαμένη ζωή. Που δεν έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε τα πάθη μας, τη φιλοκριματία μας, την καλοζωία μας και τα λοιπά. Και αναφέρει λοιπόν εδώ ως παράδειγμα κοινοκτημοσύνης, αφιλοκρηματίας, έναν Κύπριο χριστιανό, τον Βαρνάβα. Ναι. Τι γινόταν τότε? Το είχαν οι χριστιανοί, επειδή έβλεπαν ότι η κοινότητα, προσέχετε, δεν την είπε εκκλησία ακόμα εδώ. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα την πει η εκκλησία. Mm-hmm. Εδώ τη λέει έτσι. Το πλήθος των πιστευσάντων. Το λέμε εμείς κοινότητα ιερά. Εκκλησία είναι αυτό. Θα το πει στο πέμπτο κεφάλαιο. Αν έχετε χρόνο, όρεξη, να καθίσουμε να ερμηνεύσουμε και το πέμπτο κεφάλαιο. Είναι εκκλησία, από το εκ καλό. Από έξω ένα καλό στην αγκαλιά του Θεού. Εκ καλό. Αγκαλιά, το ίδιο δεν είναι? Εκ καλό, αγκαλιά, ομόηχα είναι αυτά.
άμα σας ρωτάει κανείς τι καλείται εκκλησία, να λέτε είναι η αγκαλιά του Θεού στην οποία χωράμε όλοι. Αυτός είναι ο καλύτερος ορισμός. Η αγκαλιά του Θεού Πατέρα στην οποία χωράμε όλοι. Και λέγεται εκ καλό. Η καμπάνα είναι η φωνή της εκκλησίας. Ελάτε παιδιά μου. Εδώ όμως δεν έχει ονομαστεί ακόμη η εκκλησία. Η εκκλησία λέγεται, πάτε να δείτε στο 5ο κεφάλαιο. Ναι, στον 11ο στίχο. 5ο κεφάλαιο, 11ο στίχο. Ναι. Και γίνεται ο φόβος μέγας εφόλην την εκκλησία. Αυτό είναι το πρώτο χωρίο που ονομάζεται η σύναξη των παιδιών του Θεού. Ονομάζεται εκκλησία. Επειδή έβλεπαν λοιπόν ότι η κοινότητα έχει, η ιερά κοινότητα έχει ανάγκες οικονομικές, όσοι είχαν πολλούσαν το κτήματα και τα πήγαιναν στους Αποστόλους και κατέθεταν εκεί στα πόδια των Αποστόλων, λέει. Στα πόδια των Αποστόλων, στα χέρια βέβαια, η έκφραση είναι δηλαδή. Θέλει να, να δείξει την πολλή εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε, έχω μια σκέψη να κάνω την οποία δεν είναι δική μου, δεν βρήκα, δεν σοφίστηκα εγώ, αλλά τη βρήκα σε ένα υπόνοιμα, γερμανικό υπόνοιμα. Λοιπόν, λέει το υπόνοιμα αυτό ότι το ότι αναφέρει παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ότι γινόταν αυτό, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν υποχρεωτική πράξη. Γιατί αν ήταν υποχρεωτική πράξη το έκαναν όλοι. Δεν ήταν ανάγκη να αναφέρει παράδειγμα. Ωραία σκέψη αυτό. Σωστό. Αλλά ήταν, άρα λοιπόν, το να πουλούν τα χρήματα, τα κτήματά τους και να καταθέτουν τα χρήματα δεν ήταν υποχρέωση. Αλλά να πηδούσε από την καρδιά σαν ένα χάρισμα. Από εκείνα τα χαρίσματα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που λέγει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Καρπός του Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν. Είναι 7 νομίζω ή 9. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, παραγώτης, εγκράτεια. Αυτά είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γαλάτας, 5ο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι το στίχο. Και το πρώτο χάρισμα είναι η αγάπη. Αναπηδούσε λοιπόν αυτό ως ένα χάρισμα καρπός του Αγίου Πνεύματος από την πολύ πίστη αγάπη στο Θεό. Εμείς έχουμε τα αιώνια, τα παλιοκτήματα. Αφού έχει ανάγκη ο αδελφός. Να και ο άλλος να μην έχει να φάει. Λοιπόν και τα παραχωρούσε. Αλλά αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή βαπτίζεσαι τα κτήματά σου κάτω. Δεν το έλεγαν έτσι οι Απόστολοι. Αλλά ήταν... γι' αυτό και αναφέρει παράδειγμα κάποιος. Εθελοντικά. Ναι, ναι. Τώρα αυτό το παράδειγμα του κάποιου που πρέπει να έκανε εντύπωση, ακούστε τώρα τι έγινε. Ένας άλλος, ο οποίος ήταν φιλόδοξος και ήθελε να ακούγεται και το όνομά του, και ήταν και φιλοκρίματος, φιλάργυρος, αλλά ήθελε να ακουστεί και το δικό του όνομα, όπως του Βαρνάβα, συνομήθηκε με τη γυναίκα του να πουλήσουν το κτήμα και χωρίς να το ξέρει άλλος να κρατήσουν ένα μέρος και ένα μεγάλο μέρος από το αντίτιμο και τα υπόλοιπα τα παραδώσουν στους Αποστόλους με την εντύπωση ότι έδωκαν, πούλησαν το κτήμα και όλα τα χρήματα τα παρέδωκαν στην κοινότητα, την Ιερά, την Εκκλησία. Αυτοί λέγονται ο Ανανίας και η Σαφύρα και πάμε στο 5ο κεφάλαιο. Μπορείτε να μου βρείτε ποιο είναι το αμάρτημά τους. Ότι είπαν ψέματα στο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή για να φυλαχθούμε από το αμάρτημα αυτό. Είναι το ψέμα που είπαν στους Αποστόλους. Σαν να εκπειράσαν λίγο το Θεό, έτσι. Ναι, είπαν ψέμα
στη σύναξη των Αποστόλων, στην Εκκλησία, την οποία είναι Εκκλησία, κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα. Άρα το ψέμα ήταν στο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Είναι ψέμα στο Θεό. Κάπου το λέει εδώ. Αμαρτήσατε στο Θεό. Για κοιτάτε το πέμπτο κεφάλαιο. Λειψεύσατε σε το Πνεύμα το Άγιο. Σε ποιο στίχο? Στο 3. Ναι. Λέει ότι ψεύσατε. Είπετε ο Πέτρος, Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου? Ψεύσαστε σε το Πνεύμα το Άγιον. Παρακάτω στο τέλος του τετάρτου, ούτε ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Είπατε ψέμα στο Θεό. Ναι, αυτό ήταν το αμάρτημά τους. Αλλά αυτό προερχόταν από εκείνο που είπα στην αρχή, από την φιλοδοξία των, να ακουστεί και το δικό μου όνομα, και τη φιλαργυρία τους. Και αυτά είναι ενάντια. Άμα είσαι φιλόδοξος, δώστε όλα να πούν και το καλό σε όνομα. Όχι, ήταν και φιλάριο, ήταν αντίθετα αυτά. Και βρήκαν συνδυασμό το ψέμα. Ξέρετε, όταν το διάβασα αυτό, το πήγε στον εαυτό μου. Λέμε, και το είπαμε αυτό ενώπιον Θεού, εγώ είμαι καλόγυρος, επίσκοπος είμαι κατά τα λέει του Θεού, αλλά δεν πάω να είμαι καλόγυρος, αφιερωμένος στο Θεό. Ενώπιον Θεού, ενώπιον αγγέλων, ενώπιον εικονισμάτων, ενώπιον λαού πολλού, έκανα την κουρά μου και υποσχέθηκα την αφιέρωσή μου στο Θεό. Φάβο, τι είμαι, αφιερώθηκε στο Θεό, χαρέα, συγχαρητήρια, η μάνα μου, μπράβο, το πήρε, αφιερώθηκε στο Θεό. Ναι, αλλά ενοσφίσαν το, λέει το ρήμα εδώ. Κρυφά ενοσφίσαν το. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα ενοσφίσαν το. Κράτησαν ένα μέρος. Ένα κρατούμε το κράτησα για την καλοσοήμα του, να ειδονίζομαι αυτό, δηλαδή για τα κοσμικά. Και δεν δόθηκα αφιερωμένο. Βέβαια δεν είναι. Ακούστε, δεν είναι εύκολο αυτό, θέλει αγώνα. Ναι. Αλλά άλλο να κάνεις τον αγώνα και οι πειρασμοί να υπάρχουν. Και άλλο μόνο σου να μην θέλεις να κάνεις τον αγώνα και να κρατάς τα. Να θέλεις δηλαδή την καλωδορία, άντε τα μπανάκια στη θάλασσα, άντε το τσιγαράκι, άντε τα αυτά. Είπαμε, αν τα έχεις μέσα, ο πειρασμός υπάρχει, ναι, αγωνίσου. Αυτό τον αγωνίς, εντάξει, σαν να τα έδωκες όλα στο Θεό. Η αφιέρωση είναι πραγματική, αλλά δεν μου αφήνουν και τα πάθη, αλλά το παλεύω, ταλέπορος. Άλλο αυτό και άλλο μέσα να λες, εγώ αυτό δεν το κόβω, αυτό δεν το κόβω, θέλω να το βγω τα χρηματάκια μου, τα αυτά μου, είναι εκδρομένο, τα αυτά μου. Δηλαδή, αυτό είναι το αμάρτημα του δικό μας, δικό μου αμάρτημα, είναι αυτή, είναι αμάρτημα του Ανανία και του Σαπφύρα. Ποια άλλα αμάρτηματα είναι? Και κατά τα άλλα, φοράμε το επανακαλύμαχο, το οποίο είναι σχήμα απαρνήσεως, το επανακαλύμαχο είναι φοβερό, γιατί κοιτάξτε έναν ιερέα, όλα του είναι καλυμμένα, όλα. Και ο πόγων εδώ είναι με τα γένια όλα και φαίνεται όλο το πρόσωπο. Το επανακαλύμμα σκεπάζει και το πρόσωπο. Δεν είναι για να πετάει σαν πέπλο γύρω. Και φαίνεται αυτό στην κηδεία μοναχού που καλύπτει και το πρόσωπο. Το επανακαλύμμα είναι για το πρόσωπο. Το καταλάβετε. Λοιπόν, φοβερό, δηλαδή όλος δόθηκα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι δοσμένος όλος και τα φοράμε για δόξα το επανακαλύμμα να είναι σιδερωμένο, έτσι. Λοιπόν, και κατά τα άλλα, δεν είναι μια αυστηρή κρίση αυτή, για τον εαυτό μου το λέω, δεν λέω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι το αμάρτημα του Ανανία και της Σαπφύρας, γιατί υποσχεθήκαμε ότι θα δώσουμε όλο τον εαυτό μας και δεν τον δίνουμε. Κάνουμε πίσω, λέω κάποιες φορές. Ναι, αλλά μην το πουλάς, γιατί λέει παρακάτω, τι είναι αυτό που είπες Ανανία? Του λέει ο Πέτρος. Δικό σου δεν ήταν το κλίμα. Ποιος σου είπε? Παιδί μου, ποιος σου είπε να γίνεις καλόγυρος και να μην παντρευτείς? Δεν έχεις το δικαίωμα να παντρευτείς. Αφού όμως αφιερώθηκε στο Θεό, δώσ' τα όλα. Χωρίς κρατούμενα. Σκεφτείτε αυτό και θα δείτε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Εσείς που σκοπεύετε τον αφιερωμένο βίο, γι' αυτό σας το λέω.
Ναι, τι έτσι. Γι' αυτό η παλαιότητα έλεγε, ή να είσαι να μην είσαι. Να σας πω και κάτι, μια άλλη σκέψη που έχω σε αυτό. Ο πατέρας, λέει η κόρη, θέλω να γίνω καλογριά, να αφιερωθώ στο Θεό. Και ο πατέρας λέει, όχι, 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 όχι. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό, γιατί μέσα του λέει, δεν είναι δυνατόν κανείς να αφιερωθεί στο Θεό. Τι είναι αυτό που θέλει το παιδί μου, τι τρέλα θέλει να πάει στο Άγιον Όχι, λοιπόν, είναι. Αν ήξερε ότι πηγαίνοντας για το μοναστήρι θα γίνει Αγία, μόλι μου την καρδιά, παιδί μου. Αν ήξερε δηλαδή ο πατέρα να ήταν βέβαιος ότι πάει για το μοναστήρι και θα γίνει σαν την Αγία Μαρίνα, Αγία Κατερίνη, Αγία Βαρβάρα, θα γίνει μόλι μου την καρδιά, παιδί μου. Θα είμαι ο πατέρας μιας Αγίας. Το λέει έτσι. Αλλά μέσα του δεν το πιστεύουν ότι μπορεί να εφαρμοστεί έτσι, ότι είναι αδύνατα, γι' αυτό έχει κρατούμενο μέσα και. Είναι μια σκέψη είναι αυτή. Σας πάνω πάντως θέλω να είναι ότι στο Θεό, και έλεγαν παλαιότερα, είναι είσαι να μην είσαι. Παιδί μου αν είναι, μια μάνα μου είπε στο παιδί, μάνα θέλω να γίνω αυτό, να αφιερωθώ στο το παιδί μου, να, αν είναι να γίνεις σαν για αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία, να, μόλι μου την καρδιά παιδί μου. Ανινόμενο μου λέει να ντρέπομαι για σένα τον παπά, όχι να μην γίνεις παιδί μου. Πρέπει να... Κοίταξε τι πήγαν και έκαναν αυτοί. Ήθελαν να έχουν το όνομα ότι αχ, ο Δωρητής ο Τάδε, να γραφεί το όνομά μου. Ο Δωρητής ο Τάδε. Ναι. Και... με ακούτε... Ακούστε με, ο Δωρητής ο Τάδε λέω τον όνομά μου. Ήθελαν να είναι αυτοί ότι σαν τον Βαρνάβα και αυτός, κι άλλο παράδειγμα, χριστιανοί μου έχουμε. Τον Ανανία, τη Σαφύρα, ζευγάρι εκλεκτό, πέρα τον ήθελα να ακουστεί έτσι το όνομά του και στο μεταξύ κράτησαν και αυτό. Μην παίζεις με το Θεό, με τους Αποστόλους. Τώρα θέλω ένα άλλο θέμα, να πούμε. Σώθηκαν αυτοί οι δυο. Γιατί ξέρεις, ναι, τον ήλεξε ο Απόστολος Πέτρος, ήλεξε και τον Και τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί το έκανες αυτό, λέει. Είπες ψέματα στο Θεό, το έκανες. Παμ, κατά γης, σωριάστηκα. Σώθηκαν. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Πάντως λένε ότι η προσβολή στο Άγιο Πνεύμα δεν συγχωρείται. Έτσι έχω λέει αυτό. Εγώ άκουσα τη γνώμη ότι μπορεί να σωθούν. Και γι' αυτό, έτσι το λέγω επειδή το διάβασα και αλλού, στα χαρτάκια που δίναμε στον παπά να γράφουμε Ανανία και Σαπφύρας υπεραναπαύσεως. Ναι. Προσέχετε να δείτε μερικά αγαθά στοιχεία. Τους ελέγχει ο Απόστολος Πέτρος και δεν βλέπουμε να απαντούν. Δέχονται ήρεμα, δέχονται με φόβο και με σιωπή τον έλεγχο. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέει. Κοίταξε. Παρακαλώ πολύ. Έτσι φαίνεται. Περίμενε. Είπε δε Πέτρος, Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσας θέση το πνεύμα του Άγιου κτλ. Και του έλεγε, του είπε πολλά εδώ. Του μιλάει εδώ, του μιλάει 3 δευτερόλεπτα. Αλλά θα του είπε και περισσότερα. Δεν φαίνεται πουθενά να λέει. Αν απήντησε μια αντίρρηση, θα είχε καταγραφεί εδώ. Το ότι δεν μιλάει είναι μετάνοια αυτό. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, του μιλάει, τον ελέγχει ο πόθρος και αυτός κάτι. Δεν τον τιμώρησε ο Πέτρος. Okay. Αλλά ο ίδιος έπαθε το αυτό, στην κοπή καρδία, δηλαδή, από τον τρόπο του, τι έκανα. Που να το κάνει ένα τέτοιο. Αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο. Και ξέρετε, θυμηθείτε παρακαλώ το χωρίο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή που το 5ο κεφάλαιο, νομίζω 5ο στίχο, θα το βρω εγώ, αφήστε. Ναι. Yeah.
Λέγει εδώ για τον αιμομύχτη. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Παραδούνε τον και ούτων το σατανά. Ισόλεθρον της σαρκός, να ο θάνατος, είναι το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου. Το όλεθρο της σαρκός εννοεί θάνατο ή εννοεί κάποιο δαιμονισμό που θα τον ταλαιπωρούσε. Και εννοείται όλεθρον σαρκός. Εδώ τον αγάγω εδώ στο θάνατο. Yeah. Είναι το πνεύμα σωθεί. Και να σου πω, αυτοί την πληρώσαν την αμαρτία τους. Για τη ζωή τους. Και πήγε, ξέρουμε, η αγαθοσύνη του, η αγαθότητα του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Και το μη, έχω την ελπίδα, δηλαδή έχω τη σκέψη, δεν λέω βεβαιότητα, ότι σώθηκε το πνεύμα τους. Δηλαδή, γιατί άλλο δεν ήταν τιμωρία κατευθείαν. Να πεθάνεις. Ο θάνατος ήρθε εξ αυτών. Είναι τιμωρία του Αποστόλου Παύλου. Όχι. Να τους πεθάνει. Του Αποστόλου Πέτρου. Αλλά ήταν δική του είναι αυτή. Ο Απόστολος Πέτρος τους σύλλεξε μόνο. Ορίστε. Ήταν και η πρώτη περίπτωση, αλλά δεν είχε ξανασυμβεί. Ναι. Ίσως έπρεπε να γίνει κάτι τόσο φοβερό, ώστε οι άλλοι να έχουν συνέστηση μετά, ότι δεν πρέπει να... Να πράξουν ανάλογα, παρόμοιο. Πάντα να προσέχουμε την αυτή, να είμαι τα ειλικρινής απέναντι του Θεού. Εμένα να με συγχωρέσει ο Θεός και να μου δώσει τη χάρη του από εδώ και πέρα, να είμαι ειλικρινής στην αφιέρωσή μου. Άλλο αδυναμίες υπάρχουν κλπ, αλλά να είμαι τα ειλικρινής. Μη θέλουμε να κάνουμε διπλή ζωή. Ή είμαι ή δεν είμαι. Πώς λέει για τον Κύριό μας, εστήριξε το πρόσωπον αυτού, πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο δρόμος για μέναν. Για τον ιερέα, για τον μοναχό, για τη μοναχή. Τέρμα, θα το προσπαθήσω. Μπούσουλα, περπατώντας, θα το προσπαθώ και έρχεται η χάρη του Θεού και θα πετάμε και πετώντας μετά. Αλλά να το προσπαθούμε. Τώρα, το να λέμε και την άλλη και εκεί. Να λέμε, ό,τι έχει εκκλησία, τώρα μπήκαμε στο τριώδιο, αρχίζει η νηστεία, ό,τι έχει εκκλησία το κάνω. Ό,τι έχει εκκλησία είναι το θέλημα του Θεού. Θα κάνω το θέλημα του Θεού. Πάει, αφού θέλει η Παναγία να νηστεύω, θα νηστεύω, τέρμα. Εάν το μπορώ βέβαια. Έτσι. Δεν λέω, εάν μου το επιτρέπει ο γιατρός, γιατί δεν θα μας κυβερνήσουν και οι γιατροί. Πας στο γιατρό, το παιδί, ο νεαρός, πας σε μερικούς ψυχολόγους. Που ας λύσουν οι ψυχολόγοι τα προβλήματά τους, τα ψυχολογικά προβλήματα. Τι έχεις παιδά μου και είσαι μελαγχολικός, έχεις σχέση με κοπέλα, όχι, α, να έχεις σχέση με κοπέλα για να γίνει. Ναι. Και μας κυβερνάνε, μου είπε ο γιατρός λέει το παιδί τώρα, να έχω σχέσεις. Μου είπε ο γιατρός. Σε τη λύση. Λοιπόν, θα το προσπαθούμε. Θέλει ο Κύριος να νησεί, η Εκκλησία δεν νησεί, θα νησεί, θα το παλέψω. Μα δεν μπορώ, θα μπορέσω, τι είπα να πει δεν μπορεί. Από άλλη πάσα ήταν και οι άλλοι που τα εφαρμόζουν. Το πάρκι με φιλότιμο, όχι εγωιστικά, φιλότιμο. Ο πατήρ αυτός το έλεγε αυτό. Ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος. Ναι, όταν μίλησα μαζί του, αξιώθηκα δύο φορές να μιλήσω μαζί του, να με συμβουλεύσει και να μιλήσω. Δηλαδή, εγώ ερωτούσα και αυτός μου έλεγε, μου έλεγε τη λέξη φιλότιμο. Και το λέει στα γραπτά του, το λέει, το φιλότιμο. Και είναι παρμένο αυτό από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, τους λέει, που ήταν οι χριστιανοί εκείνοι, είχαν ενθουσιαστικά κινήματα και έλεγαν πότε θα έρθει η Δευτέρα παρουσία. Εν τω μεταξύ η ζωή τρέχει, θέλουμε να φάμε. Α, είμαι σαν Χριστό, αδελφοί, κάναμε το φαγητό σήμερα. Λοιπόν. Και έλεγαν οι δολολάτερ, να οι χριστιανοί τα χάλια τους. Να, περιμένουν να έρθει η Δευτέρα Παρουσία και είναι, τα εγκατέλειψαν όλα και ζουν έτσι εις βάρος των άλλων. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή του, τους λέει, φιλοτιμήστε, ησυχάζειν. Φιλοτιμήστε, ησυχάζειν και πράσιν τα ίδια.
μηδενός ανάγκη να έχονται, δηλαδή να μην έχετε ανάγκη από τον άλλον. Γιατί από εκεί πρέπει να το πει ο πατήρ, ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, φιλοτιμήσε και λέει για το φιλότιμο. Λοιπόν, δηλαδή να προχωράμε με τη χάρη του Κυρίου. Και αυτό λοιπόν ήταν το αμάρτημα των Αντίων και αυτό το θαύμα που έγινε, δηλαδή, αυτή η περίπτωση του Ζεύγους προξένησε έτσι ένα δέος σε όλη την Εκκλησία. Δεν το κάναμε κι εμείς. Τρόμος, πού το λέγει εδώ? Πού το λέγει εδώ, παρακαλώ? Τα καταλαμμένα τα λεφτά. Πού το λέγει? Λοιπόν, στο πέμπτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο. Στον 11ο ψήφο. Και οι εξενέγκεντες έδωσαν προς τον άνδρα αυτής και γένε το φόβος μέγα σε όλη την Εκκλησία και επί πάντα τους ακούντας αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω άλλο να πω. Α, συγγνώμη, αυτό μου. Ότι αυτό, ακούτε, ότι αυτό παρακαλώ, προξένησε και ένα σεβασμό έναντι των Αποστόλων. Γιατί στον Απόστολο είπες ψέματα. Και θέλω να μου βρείτε το χωρίο τώρα, που λέει παρακάτω, ακούστε με, ότι δεν τους είχαν τους Αποστόλους έτσι άντιο. Ότι, α, φιλαράκο, τι κάνεις και λοιπά. Όπως έχουν μερικοί σήμερα τους, έρχονται οι υπουργοί τώρα χαιρετίζουν, δεν έχω αγκαλιά, και μετά ένας αυτός ο πρωθυπουργός, πάμε χτυπά έτσι στην πλάτη, χτύπησε το δεσπότ, άκου τον. Γεια σου φίλε, φιλαράκι εμείς. Άκου. Ασέβαστοι άνθρωποι. Ασέβαστοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, πας στο δημοτικό σχολείο και το παιδάκι σου φυλάει το χέρι. Συναντάς υπουργό και πρωθυπουργό και δεν σου φυλάει το χέρι. Δηλαδή πιο αγράμματος από το παιδάκι του μικρού του δημοτικού σχολείου. Ασέβαστοι άνθρωποι. Ακούστε τι λέγει εδώ παρακαλώ. Που λέει, θέλω να μου το βρείτε αυτό το χωρίο. Που λέει ότι τους σέβονταν τους Αποστόλους. Παρακαλώ, θέλω να το βρείτε αυτό το χωρίο. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι. Στο 12 στίχο παρακάτω. Να, εδώ, στο 13. Okay. Τον δε λοιπόν, δηλαδή οι λαϊκοί, ουδή σε τόλμα κολλάσθε αυτής. Δεν τολμούσε κανείς να πάει από κοντά, λένε, τους την αναστρέφεται ελεύθερα. Αλλά μεγάλη είναι αυτούς ο λαός. Για τους Αποστόλους πάει. Για τους Αποστόλους λέει αυτό. Ναι. Το κοίταξα στο Τρεμπέλα. Ναι. Και πολύ λυπάμαι γιατί είσαι θεολογίνα και δεν το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, ναι, ουδή σε τόλμα λέει, κολλάστε αυτούς, να τους έχει. Και ο Τρεμπέλας του λέει, δεν τους θεωρούσα σαν ανθρώπους του δρόμου. Έτσι τώρα είμαι εγώ Τρεμπέλας. Τι είμαι θα με για στεμάτα. Είσαι μαθημένος από την καφετέρια έτσι και φέρεις έτσι και στον ιερέα. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.